ήταν συγκεντρωμένος ο αθηναϊκός λαός και άκουγε τον Άγγελο Σκελιανό να λέει ότι σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Και τότε ξέσπασαν τα συνθήματα εναντίον των Ναζί και των Γερμανών. Αυτή είναι η απαράγραπτη ιστορική αλήθεια. Και δεν μπορούμε να την παραχαράξουμε. Η δημοκρατία είναι μεγαλόκαρδη, είναι ανεκτική και πρέπει να δείχνει πάντα τα αντανακλαστικά της, να προστατεύει την ιστορική μνήμη και να μην αφήνει τις νέες γενιές να δηλητηριάζονται από το δηλητήριο του φασισμού. Ξεκινάω με το εξής. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ευχαριστώ και το Προεδρείο για τη δυνατότητα. Θέλω να σταθώ πάρα πολύ σύντομα σε μια πάρα πολύ σημαντική διαστρέβλωση που κάνει ο συνηθίζει η Νέα Δημοκρατία που αφορά το ολοήμερο σχολείο. Ισχυρίστηκε η Νέα Δημοκρατία ότι το καταργούμε, κάθε άλλο το γενικεύουμε, όλα τα δημοτικά σχολεία θα ασχολούν στη μία και τέταρτο και μετά το μεσημέρι σε όλα τα σχολεία θα υπάρχει το ολοήμερο, τα οποία εμπλουτίζονται με πρόγραμμα προαιρετικό, ανοιχτό, όπως συμβαίνει σήμερα εκεί που εφαρμόζεται πιλωτικά μέχρι τις 4 το απόγευμα. Για όλους τους μαθητές, οι οποίοι στη δική μας αντίληψη κάθε άλλο παραπελάτες του συστήματος είναι. Ένα λεπτό για θέματα της αρμοδιότητάς μου. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για να δρομολογήσουμε τη διαδικασία για το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Η διαδικασία της διαβούλευσης για την προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί και πολλές ιδέες ακούστηκαν, οι οποίες ενσωματώνονται στην προκήρυξη. Πάρα πολύ σύντομα, λοιπόν, η Ελλάδα θα έχει νέο τηλεοπτικό τοπίο. Πολύ σύντομη αναφορά όσο φίλο θα κάνω σε κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις που κάνουμε ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία της διαβούλευσης. Το τίμημα της κάθε άδειας δύναται να καταβληθεί σε 3 ισόποσες δόσεις πρώτον. Αυτό είναι σαφές ότι θα διευκολύνει τη συμμετοχή και θα αυξήσει το τελικό τίμημα. Και δεύτερον, η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων θα ξεκινήσει από την 1η-1η-18, διότι βεβαίως και δεν μοριοδοτήσαμε επουδενή τους υπάρχοντες λειτουργούντες σταθμούς, αλλά λαμβάνουμε και κάθε πρόνοια για να μην αδικούνται σε σχέση με ενδεχόμενους νεοεισερχόμενους. Υπάρχουν και δύο επίσης σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες εν τη ευρεία ενία αφορούν και δική μου αρμοδιότητα, αλλά κυρίως αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Για πρώτη φορά μπαίνει γραμμωτός κώδικας ή αλλιώς barcode σε εφημερίδες και περιοδικά και αντιλαμβάνονται ή γνωρίζονται στο χώρο ότι αυτό θα δώσει πάρα πολύ σημαντική δυνατότητα για να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες στις κυκλοφορίες. Και δεύτερον, υποχρεούνται όλοι να προσκομίζουν στοιχεία για το κόστος των προσφορών που περιέχονται στις εφημερίδες και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι περί τίνος πρόκειται. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια να βάλουμε τη συζήτηση σε ένα πλαίσιο. Και το λέω αυτό διότι για να παρακολουθήσει κανείς την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να έχει πολύ κοντή μνήμη. Να έχει τη λύθη, όχι την αλήθεια. Να ξεχάσει τις εκλογές του Σεπτέμβρη. Να ξεχάσει τις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως προέκυψαν όχι από τον προγραμματικό της λόγο, αλλά από τις υπογραφές της στην πέμπτη αξιολόγηση. Να ξεχάσει ότι ο αρμόδιος τομεάρχης της έλεγε ότι με την παρούσα συμφωνία τελειώνουν οι επικουρικές συντάξεις. Και να ξεχάσει κυρίως, και θα είμαι πολύ σύντομος στις εκλογές του Σεπτέμβρη, γιατί πρέπει να ξεχαστούν οι εκλογές του Σεπτέμβρη. Διότι αναδεικνύουν τη δομική διαφορά της δικής μας παράταξης από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εξελέγει με τα ζάπια και πολιτεύτηκε με το ουδείς αναμάρτητος και τα μνημόνια. Εμείς για αυτό που καταφέραμε ζητήσαμε την έγκριση του ελληνικού λαού. Ζητήσαμε το Γενάρη εντολή διαπραγμάτευσης και το Σεπτέμβρη ζητήσαμε από τον λαό να αποφανθεί για το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης και να επιλέξει την κυβέρνηση με την οποία θα πορευτεί. Πρέπει να έχει και άλλο χάρισμα όποιος προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τη στρατηγική και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το χάρισμα είναι να μπορεί να εξηγήσει τη μαγεία. Διότι η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι θα έχει λιγότερα μέτρα, ενώ είχε συμφωνήσει 20 δις περισσότερα πλεονάσματα.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής, ότι έχει συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός και από τους τόνους της αντιπαράθεσης ότι άλλη συμφωνία θα είχε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, άλλη συμφωνία έχει με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και αυτό θα το συνειδητοποιήσουν όσοι έχουν ανεβάσει τις μηχανές και τις δουλεύουν στο φουλ και θα καούν στο ζέσταμα, διότι δεν υπολόγισαν όταν πατάγανε τον γκάζι ότι κλείνει η αξιολόγηση, ότι ο ελληνικός λαός θα συνειδητοποιήσει ότι με διαπραγμάτευση μπορείς να διεκδικείς και να κερδίσεις και ότι έχει κλείσει η περίοδος όπου η Ελλάδα ήταν ανάδελφη και ουραγός στην Ευρώπη και απλώς εκλιπαρούσα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει συμμαχίες, προκαλεί εξελίξεις και διαμορφώνει τους όρους για τη διαμόρφωση της Ευρώπης της επόμενης ημέρας. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Καλ... Δεν υπάρχει όχι, κύριε Λοβέρδο.